Κύριε της κυβέρνησης, καταραίει για ακόμα μια φορά σαν χάρτινος πύργος το παραμύθι για τη θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας. Φρακάρουν τα νοσοκομεία, με επίσημο πλέον τρόπο τα μετατρέπεται σε νοσοκομεία μιας νόσου, λες και μπορούν να μπουν στην κατάψυξη οι ανάγκες των χρονίως νοσούν των άλλων ασθενών, και συνεχίζεται να αγνοείται τα σοβαρά αιτήματα που έκαναν και οι ίδιοι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, τους οποίους βέβαια υποδεχτήκατε κατά καιρούς με τα ΜΑΤ. Τα συνεχή αρνητικά ρεκόρ των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα αναδεικνύουν με τον πιο τραγικό τρόπο τις τεράστιες ευθύνες σας, που αφήσατε τους εργαζόμενους και το λαό εκτεθειμένους, χωρίς να πάρετε ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας τους, στους χώρους δουλειάς που έγιναν κολαπτήρια της νόσου, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία. Χωρίς μέχρι σήμερα να βλέπετε μια κουβέντα για την ανάγκη επίταξης των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων υγείας, για την επαρκή και πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων. Αντίθετα, δείχνετε μεγάλη σπουδή. Συνεχίζετε με το παρόν νομοσχέδιο το πογκρόμ που έχετε εξαπολύσει ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες κατά της λαϊκής κατοικίας. Νομοθετείτε το ξεπέταγμα των εκκρεμών αιτήσεων του νόμου Κατσέλη για να μπορεί χωρίς το παραμικρό εμπόδιο να περάσει από πάνω ο οδοστρωτήρας του νέου πτωχευτικού κώδικα. Η δεύτερη ευκαιρία, όπως την είπατε, που στην καλύτερη περίπτωση κάνει το λαό νικάρι στο σπίτι του και σκλάβο των τραπεζών. Και βέβαια δεν συνέπεσαν τυχαία τα δύο νομοθετήματα. Αποτελούν την υλοποίηση της ίδιας στρατηγικής επιλογής να λύσετε προς όφελος των τραπεζών το μεγάλο πρόβλημα της ιδιωτικής υπερχρέωσης, σφίγγοντας τη θηλιά για ακόμη μια φορά στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Τα νομοσχέδια αυτά έχουν ποικίλες προεκτάσεις και στοχεύσεις που σχετίζονται με ευρύτερες αναδιαρθρώσεις της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλουν με ταχύτατους ρυθμούς στη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, με καταστροφή των μικρών επιχειρήσεων που συνθλίβονται κυριολεκτικά από τους μονοπωλιακούς ομίλους, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν και τη συγκέντρωση των ακινήτων και της γης σε όλο και πιο λίγα χέρια. Αυτό το γρήγορο ξεσκαρτάρισμα για τις 37.000 εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν προσδιοριστεί να δικαστούν μετά τον Ιούνιο του 2021, για το οποίο πραγματικά δείξατε αλήθεια εντυπωσιακή συνέπεια προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τις οποίες έρχεστε με κέφι να υλοποιήσετε. Το κάνετε ακόμα παραβιάζοντας και τις όποιες αστικοδημοκρατικές ασφαλιστικές δικλείδες, βασικές αρχές του αστικού δικαίου. Και αυτό το ονομάζεται συμμόρφωση με την αρχή της δίκαιης δίκης. Τι λέτε δηλαδή? Μπορεί το κράτος να ευθύνεται για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, για τα κενά και την υποστελέχωση των ειρηνοδικείων, αλλά για να ικανοποιήσει το κράτος αυτή του την υποχρέωση να διασφαλίσει την εύλογη διάρκεια της δίκης, θα την πληρώσει ο δανειολήπτης. Σαν να λέμε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις. Όχι μόνο φορτώνεται δηλαδή στους δανειολήπτες την ευθύνη της επιτάχυνσης και το κόστος του επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων, αλλά τους επιβάλλεται και ένα σφιχτικό χρονοδιάγραμμα, μέσα στο οποίο θα πρέπει να συγκεντρώσουν ένα τεράστιο όγκο δικαιολογητικών και εγγράφων. Με την απειλή, αν δεν καταφέρουν να τερματίσουν έγκαιρα το μαραθώνιο, να θεωρηθεί η αίτησή τους ως μία σκηθήσα. Ενώ ακόμα και οι προσωρινές διαταγές των δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί και ρυθμίζουν προσωρινά τις δόσεις καταβολών προς τους οφειλέτες, θα θεωρούνται και αυτές χαμένες. Και όλα αυτά την ώρα που η πανδημία καλπάζει, την ώρα που έρχεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ένα νέο lockdown σε όλη τη χώρα, εσείς επιλέγετε να δημιουργήσετε ένα υπέρμετρο άγχος σε δανειολήπτες, δικηγόρους, για να ανταποκριθούν σε προθεσμίες ούτως ή άλλως μη υλοποιήσιμες. Ήταν η ίδια η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που επεσήμανε ως ανεπαρκή ακόμα και το χρόνο των 60 ημερών για τη συλλογή του όγκου των αποδεικτικών εγγράφων που δεν επιτρέπουν την ουσιαστική και αποτελεσματική δικαστική προστασία των δανειοληπτών. Αλλά ανετιολόγητη μεν και αυτή η συρρήκνωση του δικαιώματος για την άσκηση έφεσης από τα 2 χρόνια που ισχύει σε περίπτωση μη επίδοση της απόφασης στους 6 μήνες, κάνοντας υπαρκτό τον κίνδυνο να χαθούν για μεγάλη πληθώρα δανειοληπτών, να χαθεί το δικαίωμα της άσκησης έφεσης, γιατί δεν θα προλάβουν καν να το πάρουν χαμπάρι την έκδοση της απόφασης.
Δίκαια επομένως προβάλλεται η αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων αυτών, όταν με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αποσύρονται με ένα νόμο 11 βοηθήματα που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου, χωρίς να τεθούν στην κρίση του δικαστή. Όταν παραβιάζεται δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης στο φυσικό δικαστή, μια από τις κορονίδες, όπως λέτε, της αστικής δημοκρατίας και της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Ακόμα πιο κρίσιμη και επικίνδυνη τομή είναι αυτή της κατάργησης της ακροματικής διαδικασίας και της εξέτασης μαρτύρων κατά τα πρότυπα της νέας έγγραφης τακτικής διαδικασίας. Προδίδεται με κάθε ευκαιρία τις προθέσεις σας, που είναι κοινές στοχεύσεις και δικές σας και προηγούμενων κυβερνήσεων, για γενικευμένες αντιδραστικές αλλαγές στον χώρο της δικαιοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρχικά έχει επιχειρηθεί να ενταχθούν και ειδικές διαφορές στην αποκλειστικά έγγραφη διαδικασία, δηλαδή οι εργατικές διαφορές, έπρεπε δηλαδή ο εργαζόμενος με έγγραφα να αποδείξει τη μη καταβολή δεδουλευμένων, τη υπεροριακή απασχόληση, πράγματα που καταλαβαίνετε ότι είναι ανέφικτο να αποδειχθούν. Και ενώ υπό το βάρος της κατακραυγής αναγκαστήκατε για αυτές τις ειδικές διαδικασίες να πάρετε πίσω αυτή την αθλειότητα, επιβεβαιώνεται η πρόθεσή σας για την κατεύθυνση που επιχειρείτε να δώσετε στη δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη που, όπως επισημαίνει η έκθεση Πισαρίδη, από παράγοντας αβεβαιότητας θα πρέπει να μετατραπεί σε παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων. Βέβαια, δεν έχουμε καμία αυταπάτη για το πώς μπορεί να γίνεται λάστιχο κάθε φορά η συνταγματική προστασία της αρχής της δημόσιας δίκης. Είναι χαρακτηριστική και δεν ξέρω πώς σας ικανοποιεί η δήλωση ότι με την έγγραφη διαδικασία δοκιμάζονται τα όρια της συνταγματικής προστασίας της αρχής. Όμως, εν προκειμένου, το ζήτημα δεν είναι να υπάρχει η επίφαση της συνταγματικότητας, να σώζεται δηλαδή η χαμένη τιμή της συνταγματικότητας των διατάξεων. Το ζήτημα είναι αν διασώζεται η ίδια η ουσία της διάταξης, ο πυρήνας των δικαιωμάτων που προστατεύει η προφορικότητα της διαδικασίας. Μπορεί πράγματι ο δικαστής να σχηματίσει ορθή δικανική πεποίθηση, δηλαδή να διαμορφώσει πραγματική εικόνα για τους λόγους που οδήγησαν στην υπερχρέωση, στην αδυναμία πληρωμής μόνο με έγγραφα και φορολογικές δηλώσεις. Κύριε Υπουργέ, τέτοια θέματα ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας δεν είναι δυνατόν να κρίνονται στη λογική των υπολογιστικών εργαλείων και των αριθμών. Η ζωντανή αποδεικτική διαδικασία, η κατάθεση των μαρτύρων, η εξέταση του ίδιου του διαδίκου πολλές φορές είναι αυτά που επιτρέπουν στο δικαστή να σχηματίσει ορθότερη άμεση εικόνα της κατάστασης και η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να αντικατασταθεί από έγγραφα και ένορκες βεβαιώσεις γνωστές για την ανεπαρκή τους αποδεικτική ικανότητα. Αν θέλετε, ακόμα και το αφήγημα του λεγόμενου στρατηγικού κακοπληρωτή είναι πιο εύκολο να αποδειχθεί όταν υποστεί τη βάσανο των ερωτήσεων, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι πραγματικοί στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι εφοπλιστές, οι καναλάρχες, διαθέτουν μεγάλη επάρκεια εγγράφων, εξάλλου τους αντιμετωπίζετε και εσείς συστηματικά ως οικονομικά ανήμπορους και με κάθε ευκαιρία τους ενισχύετε με κάθε λογής δώρα. Όμως για τον κάθε ταλέπορο που δεν έχει πίσω του οργανωμένες λογιστικές και νομικές υπηρεσίες για να διαμορφώνει την κατάλληλη φορολογική εικόνα, πώς διασφαλίζεται ότι ο δικαστής δεν θα κρίνει επί τη βάση αποκλειστικά των εγγράφων ότι τα στοιχεία της αδυναμίας δεν αποδεικνύονται και θα απορρίψει την αίτησή του, όταν δεν υπάρχει καμιά απολύτως δέσμευσή του να εξετάσει μάρτυρες που θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν την οικονομική του αδυναμία? Πολύ περισσότερο όταν ουσιαστικά υποχρεώνεται τους ίδιους τους οφειλέτες να αποδείξουν ότι δεν οδηγήθηκαν εν γνώση της αδυναμίας τους σε υπερδανισμό, μια βολική θεωρία που υιοθετείται τα τελευταία χρόνια από τα δικαστήρια προκειμένου να συσκοτήσουν τις πραγματικές αιτίες της υπερχρέωσης των λαϊκών στρωμάτων. Όμως όλα αυτά, κύριε της κυβέρνησης, σας είναι αδιάφορα. Γιατί επιδιώκεται το ξεπέταγμα των υποθέσεων, την απώλεια της όποιας προστασίας των υπερχρεωμένων λαϊκών στρωμάτων, κατά πέτηση πάντα των τραπεζών και των αναγκών της οικονομίας. Της οικονομίας για την οποία βέβαια εσείς κόπτεστε. Σε σχέση με τον κώδικα των δικηγόρων, διεξάγεται πράγματι μεγάλη συζήτηση όλα τα τελευταία χρόνια για αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
Αυτό όμως που πραγματικά απασχολεί και πρέπει να λύνουν οι όποιες τροποποιήσεις του κώδικα είναι το πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματα της πλειοψηφίας των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Η κατοχήρωση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μισθωτών δικηγόρων που δουλεύουν στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες ή σε άλλους δικηγόρους και βαφτίζονται ως συνεργάτες. Να ενισχυθούν οι πραγματικά οι δημοκρατικές διαδικασίες στη λειτουργία των δικηγορικών συλλόγων. Αλλαγές βέβαια που βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτές που προωθεί το παρόν νομοσχέδιο. Όταν, για παράδειγμα, ένα από τα βασικά τμήματα αιχμής που διαχρονικά προβάλλουν ο δικηγορικός κόσμος, την κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού της άσκησης, εσείς αντί γι' αυτό νομοθετείτε την επέκταση του χρόνου της άσκησης στα δικαστήρια και δημόσιες δομές από τους 6 στους 12 μήνες. Και βέβαια δεν πείθουν κανέναν τα επιχειρήματά σας, τουλάχιστον κανέναν από όσους έχει περάσει από αυτές τις διαδικασίες, περί πληρέστερης γνώσης των ασκουμένων όταν, μέσω αυτών, όταν είναι γνωστό ότι στο μόνο που συμβάλλει σχετική ρύθμιση είναι στην κάλυψη κενών στο κρατικό μηχανισμό, για τις οποίες βέβαια θα έπρεπε να γίνουν προσλήψεις που με το σταγονόμετρο και ευκαιριακά κάνετε. Υπερασπίζεστε τη διατήρηση ενός καθεστώτος που κρατάει σε ομοιρία και ανακυκλώνει ένα ευέλικτο και φθηνό επιστημονικό υπαλληλικό προσωπικό με άθλιες εργασιακές σχέσεις σε όφελος των μεγαλογραφείων και των μεγάλων δικηγορικών εταιριών. Και η μάλλον πιο χρήσιμη προσφορά της άσκησης είναι η συστηματική διαπαιδαγώγησή τους να δουλεύουν χωρίς ωράριο και δικαιώματα. Αντίθετα, θα μπορούσε πράγματι η άσκηση να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, εντασσόμενη στις ακαδημαϊκές διαδικασίες, με αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ώστε να πάψει αυτή η άθλια κατάσταση για χιλιάδες νέους επιστήμονες. Το πτυχίο μπορεί και πρέπει να είναι η μόνη προϋπόθεση για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας, χωρίς εξετάσεις και άλλους πρόσθετους όρους, όπως προσόντα και δεξιότητες. Αλήθεια, μπορεί να αποτελεί κριτήριο της επιστημοσύνης και της ικανότητας προς εργασία οι εξετάσεις σε αντικείμενα που έχουν διδαχθεί και εξεταστεί ήδη και με πολύ πιο απαιτητικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο? Όλες αυτές οι διαδικασίες, στο όνομα δήθεν της αναβάθμισης του επιστημονικού επίπεδου των δικηγόρων, εντάσσονται στο πλαίσιο της κατεύθυνσης της δημιουργίας αποφύτων πολλών ταχυτήτων, των ολοένα και περισσότερων εμποδίων για την απόκτηση άδειας και το κυνήγι της διαβίου μάθησης. Ακόμα και οι ρυθμίσεις που εισάγονται στον κώδικα για τις τηλεδιασκέψεις της Γενικής Συνελεύσης των Νησιωτικών Περιοχών μπορεί μεν να λύνουν μια αντικειμενική δυσκολία για τις περιοχές αυτές, όμως δεν πρέπει να επεκταθούν και να καθιερωθούν σε ευρύτερη κλίμακα. Οι τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και άλλα δεν προστατεύουν, αλλά αντίθετα εκφυλίζουν και υπονομεύουν τη συλλογική λειτουργία των σωματείων και των οργάνων τους. Άλλωστε, οι συνολικότερες κατευθύνσεις για τον έλεγχο της δράσης των σωματείων και την παρέμβαση του κράτους και της εργοδοσίας σε αυτά, όπως αποτυπώνονται και στις προωθούμενες αλλαγές του συνδικαλιστικού νόμου, δείχνουν τη σκοπιμότητα των σχετικών τάσεων. Αντίστοιχα, για τις εξ αποστάσεως διασκέψεις με ηλεκτρονικά μέσα των δικαστικών λειτουργών, μας ανησυχούν κίνδυνοι που δημιουργούνται για τη διατήρηση της μυστικότητας της διάσκεψης. Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών ότι είναι ευχερέστερη ανταλλαγή απόψεων στη διάσκεψη με φυσική παρουσία, ζητώντας για το λόγο αυτό να αποτελεί η τηλεδιάσκεψη δυνητική μόνο επιλογή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά την κρίση της πλειοψηφίας της σύνθεσης. Συνολικά, γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί και μέσα από το νομοσχέδιο η επέκταση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ως ένα απλά θετικό εργαλείο. Όμως αυτή δεν αναπτύσσεται σε ένα ουδέτερο περιβάλλον. Αποτελεί συστατικό στοιχείο των αντιδραστικών αλλαγών που προωθούνται συνολικά στο αστικό κράτος. Είναι εξάλλου ενδεικτικά τα πεδία που εστιάζεται το ενδιαφέρον σε κρίσιμους τομείς για την οικονομία και τις επενδύσεις, στα κτηματολόγια, στους πληστηριασμούς, στα διάφορα μητρώα για τις επιχειρήσεις και τις πλατφόρμες για την διασυνοριακή πληροφόρηση για το προφίλ των οφειλετών, καθώς βέβαια και για την καταστολή του αστικού κράτους που υλοποιείται και κατεξοχήν μέσω του ποινικού δικαίου. Με ένα κλικ κυριολεκτικά θα παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, προερχόμενες από όλες τις πηγές και τις βάσεις δεδομένων που κατέχουν το αστικό κράτος και διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτού του είδους οι διαδικασίες είναι που λειτουργούν και ως όχημα για την επέκταση της κατάργησης της προφορικότητας των διαδικασιών.
Δεν είναι βέβαια δυνατόν, δεν του επιτρέπει ο χρόνος να αναφερθώ σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου. Αναφέρθηκα εκτεταμένα για τα περισσότερα από αυτά στις επιτροπές, καθώς βέβαια και το νομοσχέδιο αποτελεί για μια ακόμα φορά σειραφή πολλών και άσχετων μεταξύ τους θεμάτων, κάτι που κυριολεκτικά το απογειώσατε με τον κατοχισμό τροπολογιών, συνεχίζοντας ακάθεκτη και μια απαράδεκτη τακτική. Δεν θα τοποθετηθώ βέβαια τώρα σε αυτές, αλλά στη συνέχεια. Θα ήθελα όμως να κάνω μια αναφορά σε ορισμένα μόνο επιμέρους άρθρα, όπως για παράδειγμα το θέμα της τροποποίησης στην ποινική μεταχείριση της παραγραφής όταν υπάρχουν ρυθμίσεις των ασφαλιστικών οφειλών. Η ρύθμιση πράγματι μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που έχει προκύψει σε βάρος αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών. Όμως παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος να ενισχυθεί η ασυλία των μεγαλοφιλετών, αυτών δηλαδή που συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο μέρος του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και οι οποίοι φυσικά ευνοούνται από τις διάφορες ρυθμίσεις και μένουν στο απειρόβλητο. Είναι δηλαδή αποδεικνύεται ότι αυτές οι οριζόντιες ρυθμίσεις δημιουργούν πολλές φορές τις μεγαλύτερες ανισότητες όταν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε άνισα υποκείμενα. Ομοίως για το άρθρο 51 θεωρούμε απαράδεκτη την για ακόμα μια φορά διακριτική μεταχείριση των συγκροτημάτων του τύπου. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο προβλέπεται μόνο για αυτούς. Δεν απαντήθηκε όσες φορές και αν θέσαμε το ερώτημα η αυτοδίκαιη άρση της κατάσχεσης μετά την πάροδο του 18μηνου για κατασχέσεις που έχει επιβληθεί μόνο για τα αδικήματα δια του τύπου τελεσθέντα, γιατί επιλέγεται να ελαφρύνεται μόνο τα συγκροτήματα του τύπου. Και βέβαια για το άρθρο 65 επόμενα σε σχέση με τη συγχώνευση της οικονομικής εισαγγελίας με την εισαγγελία διαφθοράς, κατανοούμε και θεωρούμε και δεν συμφωνούμε βέβαια με τις πολιτικές σκοπιμότητες που είναι προφανές ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε. Ωστόσο, για μας σημαντικότερο είναι ότι συνολικά διαφωνούμε με τη δημιουργία ειδικών εισαγγελικών θεσμών, πόσο μάλλον με αυτή τη δημιουργία ενός υπερεισαγγελέα που θα λειτουργεί ως μια επίλεκτη μονάδα στο δικαστικό σώμα. Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο, που αποτελεί ένα ακόμα κρίκο στο βάρβαρο ξεσάλωμα που έχετε κάνει σε βάρος και την επίθεση σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, αλλά αποτελεί και την εφαρμογή επικίνδυνων και αντιδραστικών κατευθύνσεων στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ.